Είναι η κόκκινη ζώνη, είμαι ο Πάνος Παναγιωτόπουλος και περνάμε στο δεύτερο μέρος. Η κόκκινη ζώνη που έχει γίνει κατακόκκινη και έχει γίνει κατακόκκινη γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει για τη ζωή μας, τι σημαίνει για την ασφάλειά μας, όλων μας αυτό που έγινε για τα Τέμπη. Σας είπα και χθες ότι εγώ στην οικογένειά μου έχω πρόσωπο το οποίο επρόκειτο να ταξιδέψει με το Intercity σε 24 ώρες μετά το συμβάν. Με το ίδιο τρένο. Τη μεθεπόμενη μέρα με το ίδιο τρένο την ίδια ώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει. Δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Αν δεν πολεμήσουμε, αν δεν βγούμε μπροστά, αφήστε τα κόμματα και τις ιδεολογίες. Αυτά αφορούν την ίδια τη ζωή μας, την επιβίωσή μας. Επειδή η υπέρτατη αξία είναι η ανθρώπινη ζωή, οφείλουμε πρώτα να αγωνιζόμαστε για αυτή. Αριστεροί, δεξί, κεντρώοι, όλες αυτές οι 40.000 που ήταν μαζεμένες χθες στο κέντρο της Αθήνας. Ποτέ το κέντρο της Αθήνας τα τελευταία χρόνια δεν είχε δει τόσο κόσμο. Και ήταν οι συνταξιούχοι, συντηρητικοί, φιλελεύθεροι, δεξιοί, ακροδεξιοί, ακροαριστεροί, αναρχικοί, κομμουνιστές, κεντροαριστεροί, οι πάντες. Λοιπόν, να βάλουμε στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν και να πάμε με αυτά που μας ενώνουν. Και πριν απ' όλα να υπερασπίσουμε την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τζόρτζια Κοντράρου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ακούω τα νεότερα που δεν προλάβαμε να πούμε χθες. Εμείς θα το τραβήξουμε. Θέλω να σου πω ότι είμαι σε διαρκή επαφή. Μίλησα και απόψε πριν μπει στο γιατρείο. Γιατί η γυναίκα είναι παιδίατρος. Παιδίατρος. Μιλάω για την κυρία Μαρία Καριστιανού. Της μίλησα και σήμερα το απόγευμα. Ανταλλάσσω πληροφορίες μαζί της και της δίνω στοιχεία που βγάζουμε από τη δική μας έρευνα. Και λέω δημόσια ότι θα συμβάλλω όσο είναι δυνατόν, όπως και εγώ και εσύ, σε αυτή την προσπάθεια να ξεσκεπαστούν όλοι και όλα. Και εν ανάγκη θα πάμε, άμα κληθούμε, να καταθέσουμε και την ώρα της δίκης. Λοιπόν, σε ακούω, Τζόρτζια. Δεκάδες χιλιάδες πολιτών χθες είδαμε ότι βγήκανε σε όλες τις πόλεις της χώρας απαιτώντας απόδοση δικαιοσύνης. Φαίνεται ότι το μήνυμα αυτό δεν το λαμβάνουν σοβαρά, δεν το ακούν οι αρμόδιες αρχές και εγώ θα φωτίσω την πλευρά της δικαιοσύνης. Στείλανε την δικογραφία στη Βουλή οι ανακριτικές αρχές της Λάρισας και σήμερα έχουμε καταγγελίες ότι δεν έχουν σταλεί όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές τις δικογραφίες. Πώς είναι δυνατόν αυτό που λες? Και όμως είναι δυνατόν. Στείλανε λειψή δικογραφία. Βεβαίως. Έχει καταγγελθεί από την αντιπολίτευση επισήμως ότι δεν υπάρχουν μέσα οι απολογίες των κατηγορουμένων. Πώς είναι δυνατόν? Επίσης, η δικογραφία αυτή είναι ογκώδης. Συνεπώς, εάν λείπουν και άλλα στοιχεία, θα πρέπει να είναι ένα αποτέλεσμα ελέγχου και έρευνας πολλοί ημέρες φαντάζομαι, με δεδομένο ότι δεν παίρνουν, απαγορεύεται να πάρουν αντίγραφο οι βουλευτές, για να μην υπάρξει διαρροή, έτσι λένε. Συνήθως, ξέρετε, στη δικαιοσύνη, όταν θέλεις κάτι να κρύψεις, το ρίχνεις στα προσωπικά δεδομένα και στη διαρροή. Αλλά τέλος πάντων, θα το σεβαστούμε. Όπως γράφουμε από κάτω, στις 11 Μαρτίου έχει γίνει η πρόβλεψη ότι θα υπάρξει τελικά το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη. Πράγμα που σημαίνει ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται μέσα στην... Έχει προδιαγραφεί αυτό από την Εξεταστική Επιτροπή ότι δεν θα μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί. Θα τα αγνοήσει εντελώς. Και μέσα σε αυτή τη δικογραφία, όπως προείπες, υπάρχει και κρίσιμη κατάθεση, όπως είναι του κυρίου... του κυρίου Γεννηδούνια και του κυρίου Τσαλίδη. Του κυρίου Τσαλίδη, που κάποια στοιχεία από αυτήν την κατάθεση είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Επίσης, πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης στις 22, αν δεν απατώμεν, Φεβρουαρίου, είχε πει ότι η δίκη θα γίνει αρχές Ιουνίου. Μέσα στον Ιούνιο θα αρχίσει η δίκη. Τώρα βγαίνει και λέει ότι θα δοθεί παράταση. Πώς ξέρει τη δικογραφία? Πώς ξέρει ότι οι ανακριτές έχουν ολοκληρώσει την έρευνα και να, με την πίεση των συγγενών, με την πίεση της κοινής γνώμης, βλέπουμε ότι νέοι πραγματογνώμονες ορίζονται,
παίρνουν δεδομένα τα οποία δεν τα είχα λάβει υπόψη τους, δεν τα ερεύνησαν. Και ποια είναι αυτά τα δεδομένα? Το είπαμε και χθες, αξίζει να το αναφέρουμε. Είναι αυτά που βρήκαν είναι οι συγγενείς. Τα βίντεο με την φόρτωση των υλικών στην αμαξοστοιχεία, την εμπορική, τα οποία έχουν διαγραφεί, αλλά λένε ότι θα τα στείλουν στο Λονδίνο, που έχουν ειδικές τεχνικές για να μπορέσουν να αναρτηθούν. Γιατί τα δεδομένα. Γιατί διαγράφησαν, Τζόρτζια? Αυτό θα πρέπει να μας απαντήσει η ανάκριση. Και να μας απαντήσουν και οι Ιταλοί, οι οποίοι μέχρι τώρα ούτε φορτωτικές νομίζω δεν έχουν δείξει. Ζητήσει, και αν έχουν ζητήσει και έχουν αρνηθεί να δοθούν τα παραστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία, αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Δεν μπορείς. Εάν αρνηθείτε εσείς να πάτε μάρτυρας, είναι θα ταχθεί η βιαία προσαγωγή σας. Και θα πληρώσετε πρόστιμο. Σε τόσο σοβαρά ζητήματα μπορεί να μην σταλούν τα στοιχεία? Βεβαίως. Κύριε Παναγιωτόπουλε, οι νόμοι υπάρχουν. Δεν εφαρμόζονται. Όταν χρειάζεται η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να πει, να βγάλει ανακοίνωση και να πει τα αυτονόητα, να πει ότι πρέπει να γίνει με προσοχή, με ταχύτητα, σε βάθος, να ερευνηθεί κάθε στοιχείο από αυτά τα οποία, συγγνώμη, από αυτά τα οποία έχουν καταγγείλει Οι συγγενείς. Και ο πραγματογνώμων που πληρώθηκε και ορίστηκε από τους συγγενείς. Διότι ο άλλος πραγματογνώμων έλεγε άλλα αντάλλων. Είναι αυτονόητο. Που ορίστηκε από τη δικαιοσύνη. Βεβαίως. Είναι αυτονόητα αυτά για μία έρευνα. Για έναν δικαστή, φαντάζομαι. Γιατί απαιτείται η παρέμβαση, η εισαγγελική παρέμβαση? Και έρχεται η Ένωση Εισαγγελέων, με συγχωρείτε, και διαμαρτύρεται γιατί ασκήθηκε κριτική στην ανακοίνωση, στην παρέμβαση της κυρίας Αντιλίνη. Και ασκήθηκε κριτική λέγοντας ότι αυτά είναι επικοινωνιακά τερτύπια. Αντί να διαμαρτυρηθεί για την κριτική που ασκήθηκε στην κυρία Αντιλίνη, θα έπρεπε να διαμαρτυρηθεί για την παρέμβαση αυτή καθεαυτή της κυρίας Αντιλίνη. Υποστηρίζοντας ότι κάθε εισαγγελικός λειτουργός κάνει με συνέπεια και με σοβαρότητα την έρευνά του. Πάντως η παρέμβαση της κυρίας Αντιλίνη δεν έβλαψε εμπροκειμένο. Δηλαδή το να βγαίνει δημόσια η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να λέει προσέξτε, προχωρήστε, τρέξτε το. Εγώ δεν το βρίσκω επιλείψιμο, θετικό το βρίσκω. Όχι, δεν είναι. Βέβαια θα μου πεις ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Εντάξει. Μα είναι, τους είπε τα αυτονόητα. Και γιατί το λέει. Στην Ελλάδα, Τζόρτζια, για το αυτονόητο παλεύουμε. Δεν παλεύουμε για κάτι παραπάνω. Δεν έχουμε κατακτήσει το αυτονόητο. Ναι, γι' αυτό πεθαίνουμε, γι' αυτό γονατίζουμε. Γι' αυτό το Λεξοτανίλ και το Ζανάξ έχει πάει στα ύψη η κατανάλωσή του, γιατί δεν έχουμε κατακτήσει το αυτονόητο. Αυτό το έρμο, το αυτονόητο. Προκύπτει ένα ερώτημα όμως. Αμφισβητεί η κυρία Δηλίνη τη σοβαρότητα με την οποία οι υφιστάμενοι της ασκούν τα καθήκοντά τους? Προκύπτει αυτό το ερώτημα. Ας πάμε πιο κάτω. Εν πάση περιπτώσει, πάμε πιο κάτω. Εδώ να πούμε ότι για τις παρατάσεις. Οι παρατάσεις, κύριε. Τελικά μου είπες ότι ήταν 11, όχι 7. Ναι, ναι. Οι παρατάσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχήν είναι 11. Μου είπες ότι είναι 11, ναι. Και επιπλέον πρέπει να επισημάνουμε και να επισημάνουμε ότι τις παρατάσεις αυτές δεν δίδονται χωρίς υπογραφή των αρμοδίων εποπτευόντων αρχών, που ποιες ήταν. Οι εποπτεύουσες αρχές ήτανε το Υπουργείο Μεταφορών. Είναι αρμόδιο. Για εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες. Βεβαίως. Οι εποπτεύουσες αρχές είναι αυτές. Που πρέπει. Άρα, το Υπουργείο Μεταφορών γνώριζε για τις παρατάσεις. Και επίσης το κόστος, κύριε Παναγιωτόπουλε, ξεκίνησε από 41,3 εκατομμύρια και κατέληξε με. Και κατέληξε στα 54, αν δεν απατώμεν, εκατομμύρια. Γιατί οι ίδιες οι εταιρείες ζήτησαν το 2018 επικαιροποίηση των συμβάσεων, επέκταση των συμβάσεων. Και αυτό είχε ένα κόστος κάποια εκατομμύρια επιπλέον, τα οποία πρέπει να πούμε
ότι τα ενέκρινε και το ελεγκτικό συνέδριο. Και έχει σημασία ο χρόνος. Να ρωτήσω ευθέως, είναι αλήθεια, γιατί δεν το έχω επιβεβαιώσει. Είναι αλήθεια ότι τότε, την επίμαχη περίοδο, πριν από το δυστύχημα, πάμε πίσω. Ποιο δυστύχημα? Πριν από το έγκλημα, διορθώνω. Στην Alstom, η Alstom συνεργαζόταν με τον Άκτορα. Η τομή, τη σύμβαση την υπέγραψαν μια ομάδα εταιριών που ήταν η Alstom και η εταιρεία Tomy και μια τρίτη. Η Tomy είναι θυγατρική, ήταν θυγατρική του Άκτορα. Του Άκτορα, μάλιστα. Του Άκτορα. Μετά πέρασε σε διάφορα άλλα χέρια και σήμερα ανήκει σε άλλον όμιλο. Τουλάχιστον αυτή είναι η πορεία αυτών των εταιριών. Μάλιστα. Αλλά εδώ πάμε τώρα στο έγκλημα. Θέλω να σταθώ λίγο στο ελεγκτικό συνέδριο. Και χρησιμοποίησα και τόνισα την χρονολογία. 2018. Εγκρίνει το κονδύλι την συμπληρωματική σύμβαση που ζητούσαν οι εταιρείες, ύψους ήταν 13,3 εκατομμύρια, το εγκρίνει, ενώ δύο χρόνια, και βεβαίως είναι και πρόταση, το υποστηρίζει και το Υπουργείο αυτό, έτσι, την επέκταση την υποστηρίζει και το Υπουργείο. Ενώ έχουν περάσει δύο χρόνια που οι δύο αυτές εταιρείες δεν συμμορφώνονται στους όρους της αρχικής συμβάσεως. Γεγονός. Η οποία, βεβαίως, έπρεπε... Το 2016 έπρεπε να είχαν υλοποιήσει το έργο. Και είμαστε 18, ζητάνε 13,3 εκατομμύρια ευρώ και γίνεται δεκτό, πάει στο ελεγκτικό συνέδριο και εγκρίνεται. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί και εδώ έχουμε μία εμπλοκή της δικαιοσύνης. Για το ελεγκτικό συνέδριο υποτίθεται, επίσης υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγχει την νομιμότητα και την τήρηση των συμβάσεων. Τώρα, έχουμε και άλλο ένα θέμα που έχει να κάνει με τον πρώην πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος έκανε, μιλώντας σήμερα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, νομίζω στο Sky, έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή δήλωση. Είπε ότι αν είχαν υλοποιηθεί οι συμβάσεις, δεν θα είχαμε αυτό το τρομερό, τραγικό δυστύχημα. Όμως είπε και κάτι άλλο, αποκάλυψε. Ότι υπήρχαν και άλλες συμβάσεις, οι οποίες καρκινοβατούσαν. Μάλιστα. Θεωρώ δηλαδή... Βαριά και τα δύο. Βλέπετε ότι από το 2016 έως σήμερα, η δικαιοσύνη με τον α ή β τρόπο παρακολουθούσε την υπόθεση αυτών των συμβάσεων. Και βλέπουμε ότι οι παρεμβάσεις της ήταν τέτοιες που δεν οδήγησαν την πολιτική ηγεσία και τους αρμόδιους φορείς να συμμορφωθούν προς την νομιμότητα. Όσο για το διορισμό του σταθμάρχη, θα πρέπει να πούμε ότι η ίδια η προκήρυξη έγινε με κινητικότητα, αυτή η πρόσληψη, με κινητικότητα υπαλλήλων. Η προκήρυξη για τη θέση αυτή πρόβλεπε ρητά ότι πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι 48 ετών. Και ήταν 58 τελικά. Συνεπώς, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια παρανομία. Ήταν πολλές παρανομίες. Αυτό, μα είναι κραυγαλαία. Καραμπινάτες παρανομίες. Ανεκπαίδευτος ήταν ηλικίας που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Δεν έχω ηλικιακό ρατσισμό, αλλά... Ήταν και η προϋπόθεση. Και η ηλικία ήταν εκτός προϋποθέσεων και προδιαγραφών. Και η εκπαίδευση ήταν ανύπαρκτη. Και η εμπειρία στη θέση αυτή ανύπαρκτη. Και ούτω καθεξής.